Στη σύλληψη του δράστη για τη ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σε κατάστημα ψηλικών στην Πολύχνη, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας στη Θεσσαλονίκη. Ο ληστής, ο οποίος ήταν υπό την επίρρεια μέθης, εντοπίστηκε από αστυνομικούς στη γύρω περιοχή και συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας 25 λεπτά μετά το συμβάν. Το περιστατικό συνέβη στις 9:50 το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο δράστης, με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του, φορώντας κουκούλα τύπου full face, γυαλιά ηλίου και γάντια, μπούκαρε σε κατάστημα ψηλικών στην περιοχή του Τριγώνου Πολύχνης, απείλησε τον υπάλληλο μαχαίρι, απέσπασε χρήματα και τράπηκε σε φυγή πεζός. Μου είπε: δώσε τα λεφτά, αλλιώς θα σε μαχαιρώσω. Πήρε τα χρήματα του ταμείου και έφυγε. Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Βεργίνα τηλεόραση, διακρίνεται καρέ-καρέ η ληστεία που κράτησε μόλις μερικά δευτερόλεπτα. Ο δράστης εισβάλλει στο κατάστημα, ο υπάλληλος συνομιλεί με κάποιον και δεν έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται για πελάτη αλλά για ληστή. Εκείνος βγάζει το μαχαίρι και με μια απότομη κίνηση βρίσκεται δίπλα στον υπάλληλο από την πλευρά του ταμείου. Ανοίγει την ταμιακή μηχανή, παίρνει όλα τα χαρτονομίσματα και γίνεται καπνός. Να σημειωθεί πάντως ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ληστεύουν το συγκεκριμένο μίνι μάρκετ. Συγκεκριμένα στις 29 Εβδόμου του 2021, δύο άνδρες είχαν μπουκάρει στο κατάστημα και αφαίρεσαν με την απειλή βίας και κραδένοντας σφυρί στο χέρι περίπου 1000 ευρώ από το ταμείο.